Τα δυσάρεστα νέα τελικά ταξίδεψαν έως τον Άγιο Δομήνικο. Λίγες ώρες μετά το πάρτι της Ένωσης του Survivor, όπου οι παίκτες διασκέδασαν με την ψυχή τους υπό την μουσική υπόκρουση των τραγουδιών του Σάκη Ρουβά, ο Λιανός σήμερα, 16 Τετάρτου, απόψε βράδυ Τρίτης, 16 Τετάρτου, θα προβεί σε μια δυσάρεστη ανακοίνωση. Ένα δυσάρεστο γεγονός διαδραματίστηκε, μακριά από το εξωτικό νησί, με πρωταγωνιστή έναν άνθρωπο που έχει άμεση σχέση με τον James Καφετζή, τον παίκτη της πλεομάδας. Πριν από λίγες ημέρες έγινε γνωστό πως ο μπαμπάς του James Καφετζή Λευτέρης κατάφερε να επιβιώσει στη μέση του Ειρηνικού ενώ βούλιαζε το σκάφος του. Ο Λευτέρης Καφετζής όλα αυτά τα χρόνια προσπαθεί να εκπληρώσει το παιδικό του όνειρο, κάνοντας το γύρο του κόσμου με το ιστιοπλοϊκό. Σε κάποιους από τους σταθμούς του, τόσο ο James όσο και ο Mike, ο αδερφός του James, τον είχαν ακολουθήσει. Ωστόσο, αυτή τη φορά ήταν μόνος του. Μετά από ένα δυνατό μπουρίνι, σύμφωνα με όσο αποκάλυψε στις ειδήσεις του Sky, ο αδερφός του James έσπασε το κατάρτι και όταν έπεσε, δημιούργησε μια ρογμή στο μπροστινό μέρος του πλοίου. Είχε μείνει από μηχανή, είχε μείνει από γεννήτριες, οπότε οι μπαταρίες του ξεφόρτιζαν. Κάποια στιγμή οι αντλίες σταμάτησαν να βγάζουν το νερό που μπαίνει μέσα στο πλοίο και σιγά σιγά βούλιαζε και δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Το καράβι χτυπιόταν δεξιά και αριστερά και ο πατέρας τους έπεσε και χτύπησε το ισχύο του και μετά για να μην χτυπήσει περισσότερο, τις 24 ώρες που ήταν ακυβέρνητος στην ουσία, ξάπλωσε απλά στο πάτωμα στη γέφυρα του πλοίου για να είναι ακίνητος. Τέλος καλό ωστόσο και όλα καλά για τον μπαμπά του James αφού ένα αλλιευτικό που βρέθηκε εκεί κατάφερε να τον σώσει. Αυτά τα άσχημα νέα που είχαν ωστόσο θετική έκβαση θα ανακοινώσει απόψε η παραγωγή στον James Καφετζή. Ο παίκτης θα μείνει άναυδος όπως και όλοι οι υπόλοιποι και θα προσπαθήσουν με τα λόγια τους να τον στηρίξουν. Ποιο θα είναι το μέλλον του παίκτη στο παιχνίδι? Το ξέρεις, το έχω πει από χθες. Ο James Καφετζής θα αποχωρήσει. Μέσα σε όλα αυτά έχουμε και την δεύτερη ασυλία της εβδομάδας. Ποια ομάδα θα κερδίσει και ποιος θα είναι ο δεύτερος υποψήφιος προς αποχώρηση? Άντρας, όπως σου είχα πει, καθότι είδες χθες πως επιβεβαιώθηκαν όσα λέγαμε με την ασυλία των τριών. Δηλαδή τώρα πια που γυναίκες είναι τρεις και τρεις δεν μπορούν να ψηφιστούν, οπότε πάμε για τουλάχιστον δύο εβδομάδες σε άντρα υποψήφιο. Άντρα λοιπόν θα δούμε απόψε να είναι υποψήφιος και για το ποιος κερδίζει, αλλά και ποιος είναι ο δεύτερος υποψήφιος θα το μάθεις σε λίγο με νέο βίντεο που θα ανεβάσω εδώ στο κανάλι με spoiler, με πρώτη διαρροή και οριστικό spoiler το μεσημέρι για όσα πρόκειται να γίνουν απόψε βράδυ Τρίτης 16 Απριλίου στο επεισόδιο. Όμως το κεντρικό πρόσωπο είναι ο James και όσα δυσάρεστα θα το ανακοινωθούν και τη μεγάλη απόφαση που θα πάρει αμέσως μετά από αυτά να αποχωρήσει οικειοθελώς από το reality στο οποίο όταν μπήκε άλλαξε όλη τη φορά του παιχνιδιού, είτε τον συμπαθείς είτε όχι, όντως έφερε μεγάλες ανατροπές στο παιχνίδι και συζητήθηκε πολύ. Δεν υπήρχε επεισόδιο που να μην πρωταγωνιστούσε. Κάνε εγγραφή εδώ σε αυτό το κανάλι γιατί έρχομαι με περισσότερα τις επόμενες ώρες που αφορούν το Survivor και ειδικά τώρα που υπάρχει αυτή η εξέλιξη βόμβα από την πλευρά του James με την οικειοθελή αποχώρησή του. Θέλω τη γνώμη σου, δεν ξέρω βέβαια τη γνώμη να υπάρχει σε αυτό, είναι θέμα οικογένειας, οπότε καλά έκανε, αλλά όπως πάντα ζητάω τη γνώμη σου, θα μπορούσα να μην το ζητήσω και τώρα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι και ένα like στο βίντεο για να με στηρίξεις.